Κύριε Πρόεδρε, έχει προκύψει ένα σημαντικό ζήτημα στην περιοχή της παραλίας της Νικήτης σχετικά με τους αμοκράτες και την απομάκρυσή τους. Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις? Κοιτάξτε, οι τελευταίες εξελίξεις είναι το γεγονός ότι εμείς ως Δημοτική Αρχή έχουμε αποστείλει τα έγγραφά μας και όλες τις ενδεδειγμένες κινήσεις βάσει του νόμου, οι οποίες πρέπει να γίνουν με σκοπό μήπως καταφέρουμε και πάρουμε μία ανακοπή του πρωτοκόλλου. Συγχρόνως κινούμε δικαστική διαδικασία μέσω δικηγόρου, όπου θα προσπαθήσουμε και μέσω της δικαστικής οδού να ανακόψουμε το πρωτόκολλο. Αυτή είναι η δική μας στάση και θέση όσο αναφορά σε επίπεδο εγγράφων. Συγχρόνως όμως ο Δήμαρχος του Δήμου Σιδονίας βρίσκεται σε διαρκή επαφή, ο κύριος Δέμπλας, με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, με σκοπό να μπορέσουμε έστω και μέσω της πολιτικής, ας το πούμε έτσι, οδού και παρέμβασης, να μπορέσουμε να πάρουμε αυτή την πολυπόθητη ανακοπή, η οποία θα σταματήσει την εντός εισαγωγικών καταστροφή της Νικήτης. Και το λέω εντός εισαγωγικών για το γεγονός ότι είναι καταστροφή, γιατί όντως η Νικήτη, αν συμβεί αυτό, θα είναι ολέθριες οι προεκτάσεις της καταστροφής των αμοκρατών στο παραλιακό μέτωπο της Νικήτης και οι διαδικασίες οι οποίες θα δημιουργηθούν και οι καταστάσεις, αλλά αναγνωρίζουμε και το πρόβλημα του γεγονότος ότι όλα αυτά δεν είχαν γίνει δια της νομίμου οδού. Όμως αυτή τη στιγμή είναι απαραίτητη προϋπόθεση αυτά να μην απειληθούν με καταστροφή, γιατί αν καταστραφούν αυτοί οι αμοκράτες και αυτές οι αναπλάσεις που έχουμε κάνει, η Νικήτη θα γυρίσει δεκαετίες πίσω και είναι αμαρτία. Κύριε Σαρπικτίδη, οι συγκεκριμένοι αμοκράτες, άμα δεν κάνω λάθος, προστάτευαν επί σειρά ετών τόσο περιουσίες όσο και το παραλιακό μέτωπο της Νικήτης, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Συνεπώς χρειάζονται εντός εισαγωγικών στο συγκεκριμένο σημείο την πάνωσα χρονική στιγμή. Δεν χρειάζονται, είναι άκρως απαραίτητη. Mm-hmm. Είναι άκρως απαραίτητη αυτή τη στιγμή. Και αν βγουν οι αμοκράτες, απειλείται στο σύνολό της Νικήτης, σας λέω. Είστε αισιόδοξος για την εξέλιξη των πραγμάτων? Θέλω να πιστεύω ότι θα καταλάβουν οι αρμόδιοι στην Αθήνα και στα συναρμόδια Υπουργεία ότι αυτό το πράγμα που πάει να συμβεί αυτή τη στιγμή είναι προς ζημία και όχι προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και του κοινωνικού συμφέροντος. Αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για ένα έργο ιδιωτικό όπου πήγε ο οποιοσδήποτε ιδιώτης να κάνει κάτι στην οικία του, είτε στο κτήμα του, είτε στην ιδιοκτησία του. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο το έκανε ο Δήμος με σκοπό το κοινό συμφέρον ενός χωριού. Και μιλάμε ότι αν αυτά δεν αφιστούν, καταδικάζουν ένα ολόκληρο ένα ολόκληρο τουριστικό χωριό στον αφανισμό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε να εξελιχθούν έτσι όπως πρέπει τα πράγματα και να μην προκύψει τέτοιο μεγάλο πρόβλημα για την Νικήτη. Εντάξει, ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Πάρα. Και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε δίπλα μας σε αυτόν τον αγώνα που δίνουμε όλοι μαζί, γιατί αυτή τη στιγμή να ξέρετε ότι αυτός ο αγώνας δεν είναι ένας αγώνας που δίνεται ούτε μόνο από τη διοίκηση του Δήμου, ούτε μόνο από τον κάθε πολίτη της Νικήτης ξεχωριστά. Είναι ένας αγώνας που δίνουμε όλοι μαζί για να διασώσουμε την Νικήτη. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν συμβεί αυτό που πάει να συμβεί, θα είναι η καταστροφή ενός παραλιακού, ενός τουριστικού χωριού, το οποίο μέσω όλων αυτών των παρεμβάσεων δίνει και ένα πολύ μεγάλο ποσό στην τοπική οικονομία, έτσι. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Κατανοητό, εννοείται. Ας ελπίσουμε οι εξελίξεις να είναι θετικές, κύριε Σαλπικτίδη. Και εμείς το πιστεύουμε αυτό και το ευχόμαστε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.